Πάμε διατροφικά με τον αγαπημένο μας διατροφολόγο Γιώργο Βασιλείου. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα και πάλι. Και πάλι. Καλά, το είπες, δεν γινόταν να σε αφήσουμε να μην έτσι. Εντάξει, να την κλείσουμε ευχάριστα τη χρονιά. Ναι. Βέβαια. Ευχάριστα, και τώρα θα δείξεις. Ευχάριστα, γιατί ήρθαμε εδώ να βοηθήσουμε, δεν ήρθαμε να βοηθήσουμε. Ενημερωτικά. Ως προς τι θα ενημερωθούμε, λοιπόν? Για ένα θέμα που πονάει όλες τις γυναίκες. Αυτό ακριβώς. Έτσι ήθελα να το ξεκινήσω κι εγώ. Που πονάει όλες τις γυναίκες, αλλά μία συγκεκριμένη περίοδο του χρόνου. Το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι. Γιατί το καλοκαίρι φαίνεται. Το καλοκαίρι φαίνεται και το καλοκαίρι. Το χειμώνα μπορείτε να το κρύβετε. Γιατί δεν κρύβεται πάντα. Και ας μην μιλάμε με γρίφους, λοιπόν, έχουμε όλοι καταλάβει τι λέμε για την κυταρίτιδα. Έτσι ακριβώς. Το οποίο θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο γυναικείο πρόβλημα, είναι και αντρικό πρόβλημα. Μα όχι τόσο, καμία σχέση. Δεν από άλλη οπτική γωνία το λέω στον άντρα. Α. Δηλαδή η γυναίκα δεν θέλει να το βλέπει, ούτε ο άντρας θέλει να το βλέπει. Α, έτσι λέω και εγώ. Νομίζω θα πει το συναντάμε αλλού. Όχι, όχι. Και στον άντρα υπάρχει κυταρίτιδα. Ναι. Όχι στα ίδια σημεία βέβαια. Αλλά σου είπα από διαφορετική οπτική γωνία και τον άντρα το χαλάει, όχι μόνο μια γυναίκα που το έχει, ούτε ο άντρας θέλει να το βλέπει. Αυτό δεν είναι δίκαιο όμως, γιατί νομίζω ότι θα μου πείτε κι εσείς, αλλά όλες οι γυναίκες ανεξαιρέτως είτε είμαστε αδύνατες, είτε είμαστε λίγο πιο παχουλοκόμψες, είτε μικρές μεγάλες, το έχουμε αυτό το πρόβλημα, έτσι δεν είναι? Αυτό είναι αλήθεια. Καταρχήν να ορίσουμε τι είναι η κυταρίτιδα. Ουσιαστικά είναι η συγκέντρωση λίπους ή νερού, δεν είναι μόνο το λίπος, ανάλογα λοιπόν και με τον τύπο της, κάτω από το δέρμα, ανάμεσα στο δέρμα και σε μια στιβάδα που υπάρχει. Οι αιτίες όμως που μπορεί να το προκαλέσουν, μια και το ανέφερες πριν, δεν είναι μία ή δύο ή τρεις, είναι πολλές και μπορεί να συνυπάρχουν κιόλας. Έτσι. Ναι. Οι οποίες ουσιαστικά μπορεί να είναι από την κληρονομικότητα που μπορεί να έχουμε όλοι, μειωμένη άσκηση, κακή αιμάτωση στο συγκεκριμένο σημείο του σώματος, καθιστική ζωή, κακή διατροφή, γιατί κακή διατροφή μπορεί να την προκαλέσει. Έτσι θα το συζητήσουμε μετά και τι μπορούμε να κάνουμε. Το οποίο ουσιαστικά, αν δεν το προσέξουμε ανάλογα με το τι κάνουμε, είναι και εμφανές αποτέλεσμα. Χειρό. Αυτό που είπες όμως εσύ είναι πολύ σωστό και θέλω να καταπιαστώ από αυτό, ότι ουσιαστικά δεν έχει να κάνει τόσο με το βάρος της γυναίκας. Και σε μία αδύνατη λοιπόν μπορούμε να το συναντήσουμε και σε μία με περισσότερα κιλά φυσικά και μπορούμε να το συναντήσουμε ή να μην το συναντήσουμε. Να μην το συναντήσουμε. Ναι, φυσικά μπορεί να έχει κάποια κιλά παραπάνω, αλλά να μην έχει θέμα κυταρίτιδας. Πάρα πολλές κιλά. Γιατί μπορεί, συγγνώμη που σας διακόπτω, γιατί μπορεί ουσιαστικά οι αιτίες που αναφέραμε πριν να μην είναι στη ζωή εκείνη τη κοπέλα. Ή να είναι σφιχτή εκφύσεως. Έτσι ακριβώς. Γιατί ουσιαστικά είναι δερματική πάθηση. Ναι, δερματική πάθηση, ναι μεν αλλά πάλι όμως και εκεί, γιατί μπορεί να είναι δερματική πάθηση για μια που είπαμε κοπέλα η οποία έχει λίγα παραπανήσια κιλά, αλλά έχει ένα καλό δέρμα και δεν θα φανεί ίσως. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν κρύβεται ή ότι δεν θα φανεί με άλλο τρόπο. Και εξαρτάται και από τον τύπο, αυτό που σας ανέφερα πριν. Δηλαδή, μπορεί να είναι αυξημένη συσσόρευση λίπους και υγρού, ο οποίος ουσιαστικά είναι ο μεικτός τύπος, μόνο αυξημένη συσσόρευση των λιποκυτάρων, το οποίο ουσιαστικά είναι και το φαινόμενο το οποίο φαίνεται και διαγυμνού οφθαλμού. Γιατί υπάρχει και η κυταρίδα την οποία τη βλέπουμε μόνο αν το πιάσουμε ή το ψηλαφίσουμε. Ναι. Σχηματίζεται αυτός ο φλοιός του πορτοκαλιού. Ανάλογα λοιπόν τον τύπο και ανάλογα και την αιτία που την έχει προκαλέσει, βλέπουμε το οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Να ξεκινήσουμε με ένα-δύο μύθους που ίσως από εκεί μπορεί να καταπιαστείς και να μας το ξεκινήσεις εσύ. Γιατί είπαμε για διατροφή, αλλά οι περισσότεροι και ειδικά σε διάφορα site που μπορεί να βρεις άρθρα στο ίντερνετ, όταν ψάχνεις, η νούμερο ένα συμβουλή είναι, εάν θέλετε να εξαφανίσετε την κυταρίτιδα από πάνω σας, πρώτο βήμα πίνετε πολύ νερό. Ναι ή όχι? Εντάξει, αυτό ουσιαστικά φυσικά και ισχύει. Αλλά όχι τόσο εύκολα. Τι τόσο εύκολα? Ενώ ότι δεν είναι μόνο αυτό. Όταν πριν είπα ότι είναι πολλοί παράγοντες που την προκαλούν, είναι και πολλοί παράγοντες οι οποίοι μπορούν να την βοηθήσουν την κατάσταση. Δεν είναι μόνο το νερό. Το νερό είναι ένας από τους παράγοντες που μπορεί να μας βοηθήσει. Για ποιο λόγο όμως? Το δέρμα μας πρέπει να είναι υδατωμένο. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα κάτι το οποίο. Φανταστείτε ένα δέρμα το οποίο να υπάρχει ουσιαστικά να έχουμε αφυδατωθεί. Δες τώρα ένα μαραμένο λουλούδι πώς φαίνεται και πώς ένα λουλούδι το οποίο είναι ποτισμένο. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με το δέρμα μας. Εδώ, μια και ανέφερες για τις αιτίες, γιατί αυτό ήθελα να το αναφέρω και πριν. Ουσιαστικά, μέσω της διατροφής, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε την κατάσταση και γιατί. Πριν ανέφερα δύο πολύ σημαντικά πράγματα. Το ένα έχει να κάνει, όπως είπαμε, την κακή αιμάτωση στο συγκεκριμένο σημείο του σώματος. Και το άλλο έχει να κάνει με την ελαστικότητα του δέρματος. Και τα δύο λοιπόν αυτά φαινόμενα τα προκαλούν οι τοξίνες οι οποίες βάζουμε στον οργανισμό μας και στην καθημερινή βάση. Το οποίο σχετίζεται άμεσα με τη διατροφή.
Ναι. Όσο λοιπόν μπορούμε να αποτοξινωθούμε διατροφικά, που θα αναφέρουμε αργότερα, τόσο και η ελαστικότητα του δέρματος θα γίνει καλύτερη και η κυκλοφορία του αίματος τοπικά θα γίνει καλύτερη. Η Νίκη ανέφερε πριν κάποιους μύθους και θέλω να καταπιαστώ σε αυτούς και να σας ρωτήσω. Βλέποντας και εγώ, ψάχνοντας καμιά φορά στο ίντερνετ, βλέπω ότι νούμερο 2, γιατί το νούμερο 1 είναι το νερό, νούμερο 2, μην πίνετε πολλούς καφέδες. Η καφέινη λοιπόν μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα, ποιος να το περίμενε, και χωρίς ζάχαρη δηλαδή. Ωραία. Λοιπόν, να το ξεκαθαρίσουμε κι αυτό. Αυτό ίσχυε πάντα, αλλά ειλικρινά δεν είναι αλήθεια. Ωραία. Δηλαδή, μέχρι 1-2 καφέδες τη μέρα δεν υπάρχει κανένα θέμα που να επηρεάσει ουσιαστικά το φαινόμενο της κυταρίτιδας, έτσι. Όπως επίσης σίγουρα θα έχετε ακούσει ότι μην πίνετε και αναψυκτικά, ναι, με ανθρακικό. Και αυτός είναι άλλος ένας μύθος. Δεν υπάρχει κάποια τεκμηριωμένη ουσιαστικά έρευνα που να αποδεικνύει ότι τα αναψυκτικά ή η μικρή συγκέντρωση, επαναλαμβάνω, καφέινης μπορεί να προκαλέσει το φαινόμενο της κυταρίτιδας, έτσι. Και πόσο μάλλον οτιδήποτε λειτουργεί διουρητικά στον οργανισμό βοηθάει. Ναι, γιατί, ένα από τα συμπτώματα της κυταρίτιδας ποιο είναι? Η κατακράτηση υγρών. Ναι. Θέλουμε λοιπόν να υπάρχει διούρηση. Μάλιστα. Ωραία. Έτσι. Να δούμε λίγο τις τροφές που μπορεί να ευθύνονται στην εμφάνιση της. Και αυτές που βοηθούν. Κυταρίτιδας και αυτές που βοηθούν. Ωραία. Ουσιαστικά αυτό που ανέφερα και πριν, οι τροφές οι οποίες βοηθούν, να πάρουμε τη θετική πλευρά, οι τροφές που βοηθούν στο να καταπολεμήσουμε την κυταρίτιδα είναι όλες αυτές που ονομάζουμε εμείς αντιοξειδωτικές τροφές. Mm. Για να καταπολεμήσουμε αυτές τις τοξίνες. Θα το πω όσο πιο απλά γίνεται. Πρέπει να βάλουμε λίγο χρώμα στη διατροφή μας. Πώς λέμε στη ζωή μας, πρέπει να βάλουμε και στη διατροφή μας χρώμα. Δηλαδή, ουσιαστικά όλα αυτά τα φρούτα και τα λαχανικά, και αναφέρομαι σε φρούτα και λαχανικά. Γιατί περισσότερο το κρέας και όλα τα υπόλοιπα έχουν αρκετές τοξίνες μέσα, και πόσο μάλλον όταν έχουν και συντηρητικά. Άρα λοιπόν, και το αλκοόλ, όλα αυτά επιβαρύνουν την κατάσταση, έτσι. Άρα λοιπόν, όσο μπορούμε να διατρεφόμαστε με φρούτα, λαχανικά, και όταν λέω χρώμα, εννοώ τα πάντα. Από πράσινες, κόκκινες, κίτρινες πιπεριές, από μύρτιλα, βατόμπουρα, όλα αυτά που έχουν το σύμπλεγμα των βιταμινών B. Ακόμα και αυτά, Γιώργο, που έχουν μεγάλη περιεκτικότητα γλυκόζης. Όλα τα φρούτα έχουν ζάχαρα. Όλα. Ναι, κάποια έχουν ακόμα παραπάνω. Εντάξει, δεν έχουν πάρα πολύ μεγάλες διαφορές, μην νομίζεις. Αλλά όσο περισσότερα αντιοξειδωτικά δίνουμε στον οργανισμό, τόσο βοηθάμε να έχουμε χαμηλότερα επίπεδα τοξινών στον οργανισμό. Άρα λοιπόν, επανερχόμαστε αυτό που ανέφερα πριν όσον αφορά την ελαστικότητα του δέρματος. Βοηθάμε μέσω αυτού. Ερώτηση πάνω σε αυτό. Γίνεται να τρώμε φρούτα συνέχεια? Δηλαδή, καμιά φορά κι εγώ θέλω να φάω, ειδικά τώρα το καλοκαίρι να δροσιστώ, παραπάνω από 5-6 φρούτα τη μέρα. Δηλαδή, να φάω 2 μυλαράκια το πρωί, άλλα 2 το απόγευμα, το βράδυ να φάω καρπούζι. Ωραία. Ή υπάρχει όριο? Εδώ τώρα θα έρθουμε να μιλήσουμε για το μέτρο. Mm. Έτσι, οτιδήποτε κάνουμε σε υπερβολή, φυσικά και δεν βοηθάει. Mm. Τώρα για 4-5 φρούτα τη μέρα μπορούμε να τα φάμε άφοβα, αν αυτό είναι ο αριθμός. Και όταν ορίζουμε σαν φρούτα, γιατί δεν μπορούμε να το ορίσουμε στο κεράσι, στο καρπούζι, εννοούμε 4-5 φρούτα στο μέγεθος του μήλου, σε αυτό το μέγεθος. Mm. Έτσι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και θα μας βοηθήσουν, όπως είπα, και πάρα πολύ σε αυτό. Γιατί ό,τι λειτουργεί αντιοξειδωτικά στον οργανισμό, το επαναλαμβάνω, μας βοηθάει και στο φαινόμενο. Και όλα αυτά τα λαχανικά που έχουν ίνες, που βοηθούν έτσι κι αλλιώς και στην ενυδάτωση και για να πάμε και στη διούρηση, όπως είπα. Ναι, αυτό μια και το ανέβρισε πριν, γιατί το ξεχάστηκα. Και ένα επίσης από τα φαινόμενα τα οποία βοηθάνε, μάλλον είναι αιτία για την κυταρίτιδα, είναι η δυσκυλιότητα. Το οποίο το έχουν πολλές γυναίκες γι' αυτό. Οι ορμόνες που δεν το αναφέραμε κι αυτό πριν, οι ορμονικές διαταραχές, ουσιαστικά είναι μία από τις αιτίες. Γιατί το θέμα των ορμονών, το οποίο το έχουν πολλές γυναίκες, έχει να κάνει και με την κατακράτηση υγρών. Πρέπει λοιπόν να είμαστε φιδωλοί και στο αλάτι. Έτσι. Παντού πρέπει να είμαστε φιδωλοί σε αυτή τη ζωή, μου φαίνεται. Ναι. Τώρα ουσιαστικά, επίσης, αυτό που ανέφερα πριν, δεν το ανέφερα πριν, είναι τα κακά λιπαρά και τα τηγανιτά. Γιατί... Επίσης τα αγαπάμε. Ναι. Τα ψωμιά, τους υδατάνθρακες. Τα υδατάνθρακες σύνδεται όχι και τόσο αν υπάρχει. Μην τους κατηγορήσουμε πάλι, γιατί τους κατηγορούμε χωρίς. Ναι, όχι, είναι απαραίτητα ανάλογα με το τι κάνει ο καθένας. Έτσι, μην κατηγορήσουμε για τους υδατάνθρακες. Απλά θέλω να καταπιαστώ αυτό που είπα και πριν όσον αφορά το κομμάτι των τοξινών και γενικότερα της ισορροπημένης διατροφής. Έτσι. Ναι. Όχι, περιμέναμε να δούμε τοξινών. Ναι, τοξίνες υπάρχουν παντού. Και ζούμε και σε μια ζωή που. Το κάπνισμα, το αλκοόλ.
Ναι, αυτό που είπες κάποιος με αλκοόλ, ναι, που έχει να κάνει και με το πάντρεμα του πολύ καφέ, του πολύ αλατιού και πάει λέγοντας. Αυτό όμως που είναι απαγορευτικό, υπάρχει κάτι όπως λέμε ας πούμε για τη σοκολάτα. Ναι. Υπάρχει κάτι που θα πούμε ότι είναι το νούμερο ένα που μπορεί κάποιος αν αυτό το έχει στη ζωή του, στην καθημερινότητά του, στη διατροφή του, καθημερινά, αυτό είναι το καμπανάκι που λέμε βγάλω το βρε ρε. Εδώ τώρα πάλι θα μιλήσουμε για εξατομίκευση, γιατί το πώς διατρέφεσαι και το τι κάνεις εξαρτάται από το πόσο επιρρεπής είσαι στο κομμάτι το να αποκτήσεις ή μη κυταρίτιδα. Γιατί υπάρχουν δέρματα τα οποία είναι πιο ανθεκτικά όπως αναφέραμε πριν και κάποια άλλα που έχουν την προδιάθεση λόγω της κληρονομικότητας. Ναι. Δεν σημαίνει ότι αν φάμε λίγη σοκολάτα ή λίγο από τις απαγορευμένες εντός αγωγικά τροφές μπορεί να αποκτήσουμε κυταρίτιδα. Η καλύτερη όμως θεραπεία της να ξέρετε ότι είναι η πρόληψη. Ορθό. Πάντα. Όμως όταν δεν έχουμε προλάβει την εμφάνιση της κυταρίτιδας και δεν μπορούμε και να κάνουμε όλα όσα αναφέρεται, γιατί εντάξει, θέλουμε κι εμείς λίγο να χαρούμε τη ζωή μας, γυναίκες είμαστε. Τι κάνουμε για να την αποφύγουμε ή για να την καταπολεμήσουμε καλύτερα. Για να την καταπολεμήσουμε υπάρχει μια σειρά πραγμάτων, όπως ξεκινάμε εκτός από τη διατροφή, γιατί μπορεί να είναι το διατροφικό κομμάτι το δικό μου, αλλά είναι και το κομμάτι της άσκησης. Ο καθιστικός λοιπόν τρόπος ζωής. Συνδυασμός είναι αυτό. Ναι, πάντα. Δεν γίνεται να κάνεις διατροφή χωρίς άσκηση, ούτε άσκηση χωρίς διατροφή. Πολλοί το κάνουν. Αλλά έχουν τα μισά αποτελέσματα, όχι αυτό που χρειάζεται. Άρα λοιπόν και η άσκηση βοηθάει, όπως επίσης σας βοηθάει και το μασάζ. Γιατί ουσιαστικά στο συγκεκριμένο σημείο τι θέλουμε να κάνουμε, να τονώσουμε την κυκλοφορία. Εγώ νόμιζα ότι και αυτό ήταν μύθος. Όχι. Το μασάζ πραγματικά, το λεμφικό μασάζ πραγματικά βοηθάει, γιατί θέλουμε, όταν σχηματίζεται ουσιαστικά η κυταρίτιδα στο συγκεκριμένο σημείο, σχηματίζεται ένας όζος ο οποίος ουσιαστικά τα λιποκύτταρα που είναι εκεί δεν έχουν, πώς να σας το εξηγήσω τώρα, δεν ανταποκρίνονται με το λίπος που παίρνουμε από τον οργανισμό. Γιατί σαν να νεκρώνονται. Οπότε. Και δεν συνεισφέρουν στην ενέργεια που χρειάζεται ο οργανισμός. Οπότε είναι οπότε θέλουμε σαν, σαν να τα έχουμε κλείσει κάπου και θέλουμε να τα απελευθερώσουμε. Με το λεμφικό μασάζ λοιπόν, με την καλή κυκλοφορία του αίματος, τα ξαναβάζουμε σε λειτουργία για να το πω. Όσο και πιο μας απλά έχεις γίνεται. Δώσει ήδη τρία βήματα, γιατί βεβαίως. Νομίζω ότι αυτά μας είπες εξ αρχής. Και το πολύ νερό μας είπε. Ναι, όσον αφορά το μασάζ, υπάρχουν συγκεκριμένες κρέμες στο εμπόριο που ισχυρίζονται ότι εξαφανίζουν την κυταρίτιδα. Αυτό ισχύει, είναι και αυτό μύθος. Εκεί τώρα δεν μπορώ να σας απαντήσω. Εκεί τώρα πρέπει να ρωτήσετε, ναι, να ρωτήσετε κάποια από τις εταιρείες. Αλλά οτιδήποτε όμως μασάζ και με λίγο λαδάκι, πιστεύω ότι βοηθάει. Ότι για μασάζ μπορούμε να το κάνουμε και μόνο στο μπάνιο μας με το βέβαια, σφουγγαράκι. Όπως επίσης και το κρύο νερό. Αχ, ορίστε, είδες. Και αυτό ήθελα να το πω, θα το ξεχνούσα. Και το κρύο νερό μπορούμε να ρίξουμε πάνω, γιατί και αυτό τονώνει την κυκλοφορία. Οτιδήποτε από αυτά τα δύο που είπα στην αρχή, κακή κυκλοφορία του αίματος και τοξίνες, οτιδήποτε μπορούμε να το βοηθήσουμε ή μέσω της διατροφής ή μέσω της άσκησης, θα μας βοηθήσει πάρα πάρα πολύ για να εξαλείψουμε, να βοηθήσουμε ή να κάνουμε λίγο καλύτερο το φαινόμενο. Άρα, αυτή τη στιγμή μας έχεις λύσει και τις απορίες μας και τους μύθους που μέχρι τώρα πιστεύαμε. Εγώ ήξερα για το μασάζ, αλλά νόμιζα μόνη μου ότι ήταν και αυτό μύθος. Όχι, δεν είναι μύθος, καθόλου δεν είναι μύθος το μασάζ. Αλλά σας είπα, σας ξαναλέω ότι και όλο και λίγο να βάλουμε το λιθαράκι μας σε κάπου, το φαινόμενο θα βελτιωθεί. Αυτό είναι αισιόδοξο, γιατί απογοητευτήκαμε λίγο στην αρχή. Δεν είναι ένα πράγμα μόνο, γι' αυτό σας ανέφερα διάφορα, έτσι. Και εξαρτάται βέβαια και το μέγεθος. Έτσι, υπάρχει κυταρίτιδα, όπως σας είπα πριν, η οποία είναι η δηματική, που είναι μόνο κατακράτηση, όχι κατακράτηση υγρών, γιατί κατακράτηση υγρών είναι το πιο απλό, η πιο απλή μορφή κυταρίτιδας, η οποία οι περισσότερες φορές γίνεται λόγω των ορμονών, όπως αναφέραμε και πριν, αλλά λόγω της κακής διατροφής πονάει. Δηλαδή, ίσα το ακουμπάς και πονάει. Ναι. Όταν έχουμε αυτό το φαινόμενο. Ναι. Μπορεί να απογοητευτήκαμε λίγο στην αρχή, όμως ο δρόμος δεν είναι δύσβατος. Καταφέρνεις να το καταπολεμήσεις. Φυσικά. Αρκεί να θέλεις. Χρειάζεται θέληση πάνω απ' όλα και αλλαγή του τρόπου ζωής. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Γι' αυτό πριν μίλησα για πρόληψη. Μπορεί να μην εμφανιστεί και καθόλου. Ναι, και είναι και πόσο έχεις μάθει. Πολλές φορές βλέπουμε, είναι αυτό που λες. Πολλές φορές βλέπουμε μία κοπέλα με παραπανήσια κιλά, η οποία όμως μπορεί να είναι τα παραπανήσια κιλά της ομοτοδομής της. Ναι, μπορεί να γυμνάζεται. Ναι, ή της κληρονομικότητάς της. Και όμως έχει ένα καθαρό δέρμα, ένα ωραίο σφιχτό δέρμα, γιατί τρέφεται σωστά ή μπορεί να ασκείται αναλόγως. Και το άλλο που νομίζω έχουμε εμείς σαν πρόβλημα εδώ, κυρίως στην Ελλάδα, γενικότερα στη Μεσόγειο, είναι και το κλίμα που είναι πολύ ζεστό. Ενώ αν ζούσαμε σε μία σκανδιναβική χώρα, για παράδειγμα, που είχε περισσότερο κρύο, θα ήταν πιο σφιχτό το δέρμα. Δεν είναι τυχαίο που έχουμε δει και τρώνε τόσα φαγητά Γερμανία, τότε όλα λένε τσίτα, δεν έχουν. Έχει να κάνει όμως και με τη φυλή.
Ναι, είναι και με αυτό. Είναι και αυτό. Άλλο και αυτό. Γι' αυτό μίλησα πριν και για κληρονομικότητα γενικότερα. Δεν είναι ένα πράγμα το οποίο την προκαλεί. Είναι πολλά και επειδή είναι και πολλά, πρέπει να κάνουμε και πολλά για να το βελτιώσουμε. Εμάς μας έλυσε πορείες και σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Πάρα πολύ γι' αυτό. Δεν έχουμε, όχι. Αυτά off camera, Γιώργο. Καλό καλοκαίρι να έχεις. Καλό καλοκαίρι, σας ευχαριστώ και πάλι και ραντεβού το Σεπτέμβριο. Ναι. Με χειμωνιάτικα θέματα. Βεβαίως. Ναι, χωρίς κυταρίτες. Το σημαντικό νομίζω είναι να πούμε, έτσι τελειώσαμε αυτή την όμορφη κουβέντα που αποκομίσαμε πάρα πολλά πράγματα, το σημαντικό είναι να πούμε να αγαπάμε τον εαυτό μας εμείς οι γυναίκες, όπως και να είναι και με τις μικρές ατέλειες νομίζω. Το σώμα μας όπως είναι το δεύτερο μας σπίτι, βασικά είναι το πρώτο μας σπίτι, πιο δεύτερο. Να το αγαπάμε, να το προσέχουμε, αλλά να το αγαπάμε κυρίως.